Ο πιο καυτός Μάιος των τελευταίων 10 ετών στην Κρήτη ήταν ο Μάιος του 2021, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ το σκηνικό του καιρού ήταν παρόμοιο και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, με τον κόσμο να ξεχύνεται στις παραλίες. Κάνοντας ανάλυση των δεδομένων των σταθμών μας σε όλη την χώρα, είδαμε ότι ο Μάιος ήταν θερμός μήνας σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειές της. Μάλιστα στην Κρήτη είχαμε και μια πρωτιά από το 2010 για τα τελευταία 11 χρόνια, ήταν ο πιο ζεστός Μάιος, με μια απόκληση από τις μέσες μέγιστες τιμές των 2 βαθμών. Όλη η χώρα ήταν ζεστή, σε όλες τις περιοχές της χώρας είχαμε μεγάλες αποκλίσεις, αλλά στην Κρήτη έφτασε στους 2 βαθμούς και όπως τόνισα ήταν και ο πιο θερμός Μάιος που είχαμε τα τελευταία 11 χρόνια τουλάχιστον. Από την προηγούμενη εβδομάδα μας έχει ταράξει ο καύσωνας και έχουμε την παραλία δίπλα μας. Γιατί να το μην κάνουμε, να μην πηγαίνουμε στη θάλασσα. Καλός ο καιρός, ιδανικός για μπάνιο. Ο υδράργυρος άγγιξε 40 στο νησί μας το τριήμερο του Πάσχα. Ενδεικτικά, ο μέσος όρος θερμοκρασιών για το μήνα Μάιο από το 2010 έως σήμερα στο νησί μας διαμορφώνεται ως εξής. 23,2 βαθμούς Κελσίου ήταν η θερμοκρασία τον Μάιο του 2011, 25,5 βαθμούς τον Μάιο του 2017, ενώ 27,3 βαθμούς τον Μάιο του 2021. Ο μέσος όρος του μήνα είχε έτσι μια σημαντική απόκληση. Δεν ήταν όλες οι μέρες ζεστές, αλλά αρκετές μέρες ήταν πάνω από το κανονικό. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και να έχουμε επομένως ένα πολύ θερμό Μάιο στην Κρήτη. Είδαμε ότι και ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ήταν πολύ ζεστοί μήνες στην Κρήτη. Ο Μάρτιος ήταν πιο ψυχρός, ενώ ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν πάλι θερμοί μήνες. Οπότε βλέπουμε ότι επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο να έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι υψηλότερες από τις κανονικές τιμές και αυτό να συμβαίνει για πολλούς μήνες μέσα στον χρόνο. Ο φετινός Μάιος ήταν ο πιο θερμός Μάιος από το 2010 στο νησί μας, ενώ και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ήταν ο δεύτερος κατά σειρά πιο θερμός μήνας την ίδια περίοδο. Και αυτό οφείλεται, αν θέλετε, στην πληροφορία που είχαμε στην περιοχή μας γενικά, με αρκετές θερμές εισβολές, οι οποίες λογικό, επειδή οι θερμές ερημάσεις έρχονται από τα νότια από την Αφρική, επηρεάζουν πρωτίστως στην Κρήτη και οι αρκετές ημέρες του μήνα, του Μαΐου, είχαμε θερμοκρασίες που υπερέβαιναν κατά πολύ τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, η μέγιστη θερμοκρασία το Μεγάλο Σάββατο καταγράφηκε στην Πλώρα Ηρακλείου με 37,3 βαθμούς Κελσίου, η οποία αποτελεί ρεκόρ για το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Πρώτο μπάνιο που κάνουμε και είναι τέλεια σήμερα ημέρα. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ευτυχώς η θάλασσα ήταν αρκετά δροσερή. Σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, ο Κώστας Λαγουβάρδος δήλωσε. Λίγες βροχές είχαμε στις 30-31 του μηνός, επομένως ήταν πολύ ξηρός μήνας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί πλέον από τον Ιούνιο και μετά μένουμε σε μια περίοδο που οι βροχές στην Κρήτη κλιματικά σπανίζουν, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου. Επομένως, οι λίγες βροχές που είχαμε και τον Απρίλιο και τον Μάιο είναι κάτι το οποίο έτσι είναι ελαφρώς ανησυχητικό, αν θέλετε.